Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μαζί αυτή την υπέροχη σανέλ τσάντα με την πλέξη Pied de Poule. Ξεκινάω με έναν μόνο αριθμό πόντων. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο θα είναι αυτό, όσο θέλει καθεμία το φάρτος της τσάντας της. Η συγκεκριμένη πλέξη μπορεί να γίνει σε οτιδήποτε τσαντάκι θέλουμε. Εγώ λοιπόν ξεκίνησα, έβαλα μόνο αριθμό πόντων και γύρισα στην πρώτη σειρά κάνοντας απλά άριχτα, πάντα όμως πιάνοντας την πίσω θηλίτσα όπως κάνω εγώ. Ας μετρήσω να δω πόσους πόντους έχω, έτσι για να σας πω απλά. 25 πόντους έχω βάλει εγώ. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και κάνω και στη δεύτερη σειρά με το σκούρο χρώμα μου που είναι το βασικό αυτής της τσάντας, άριχτα. Η πλέξη αυτή γίνεται σε δύο χρώματα της επιλογής σας. Εγώ έχω επιλέξει μαύρο και ένα ροζ μεταλλόνημα. Έκανα λοιπόν με το βασικό μου χρώμα τις δύο σειρές με τα άριχτα και πάμε να βάλουμε το δεύτερο χρώμα μας. Ο πρώτος τρόπος που γίνεται η ένωση είναι ο εξής. Αφήνω μια μεγάλη θηλιά για να μην μου ξυλωθεί το πρώτο νήμα, το βασικό, το μαύρο στην περίπτωσή μου, και μπαίνω από τη θηλιά και από τη μία κλωστούλα του άριχτου, λοξά, διαγώνια, και τραβάω το νέο μου νήμα. Κάνω μια λυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Στον ίδιο πόντο κάνω το άριχτο, είναι ο ακριανός μου πόντος, τεντώνω λίγο, τραβάω τη θηλιά που έχω αφήσει σε αναμονή. Άριχτο λοιπόν. Ξεκινάμε. Δεν θα μπω για το δεύτερο πόντο μου επάνω, αλλά θα κάνω ένα μακρύ άριχτο. Στον επόμενο πόντο ένα κανονικό άριχτο, στον επόμενο πόντο ένα μακρύ άριχτο. Κανέστρο. Μακρύ άριχτο, άριχτο. Εναλλάσσονται οι πόντοι μου με αυτόν τον τρόπο. Μπαίνω κάτω από την πρώτη σειρά δηλαδή και κάνω μακρύ άριχτο. Άριχτο, μακρύ άριχτο. Εναλλάξ. Έφτασα στο τέλος της σειράς μου που τελειώνω με ένα άριχτο. Με ένα άριχτο ξεκίνησα, με ένα άριχτο τελειώνω. Γι' αυτό και ο μονός αριθμός πόντων. Η επόμενη σειρά μας είναι η πίσω πλευρά του πλεκτού μας, η ανάποδη, και είναι όλοι με άριχτα. Δεν κάνω τίποτα. Άριχτα απλά κάνω. Έφτασα στο τέλος της σειράς και κάνοντας το τελευταίο μου άριχτο, τραβάω τη θηλιά μου πολύ για να μην μου ξυλωθεί, μπαίνω διαγώνια στο βελονάκι μου από την κορυφή της θηλιάς και από τη μία κλωστούλα του άριχτου και τραβάω τη θηλιά που έχω αφήσει αναμονή με το σκούρο μου χρώμα. Κάνω μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Τεντώνω πάλι τα νήματά μου και τα αφήνω σε αναμονή δεξιά μου. Άριχτο. Δεν θα μπω στον πόντο μου, θα κάνω πάλι το ίδιο, ένα μακρύ άριχτο. Αφήνω τον πόντο που το αναλογεί άπλεκο και συνεχίζω. Τηρώντας τη σειρά, βλέπουμε ότι μπαίνουμε δεξιά από το μακρύ άριχτο της από κάτω σειράς, του ανοιχτό χρωμού νήματος. Άριχτο, μακρύ άριχτο λοιπόν, το οποίο υποχρεωτικά πατιέται, όπως βλέπουμε τον μακρύ άριχτο από το μεταλλόνημα, δεξιά του.
Δηλαδή είναι λίγο λοξά. Δίπλα ακριβώς στο κανέστρο της προηγούμενης σειράς, της προπροηγούμενης για να είμαι ακριβής. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι δύο σειρές εναλλάσσονται, αλλάζοντας όμως και το χρώμα μας κάθε δύο σειρές. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και είμαι στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού μου που κάνω μία σειρά μόνο με άριχτα. Στο τέλος τι κάνω, κάνω άριχτο, τραβάω τη θηλιά μου και την αφήνω σε αναμονή, μπαίνοντας πάλι διαγώνια, τραβάω τη θηλιά που έχω αφήσει σε αναμονή από το μεταλλώνημά μου το ροζ. Από το ανοιχτό χρώμα στη δική σας περίπτωση, όποιο και αν είναι αυτό. Την ίδια σειρά αναλλάσσω. Άριχτο, μακρύ άριχτο, δεξιά του προηγούμενου μακριού άριχτου. Ακριβώς εκεί που ξεκινάει το μακρύ άριχτο από το σκούρο χρώμα, δεξιά του πατάω και κάνω το μακρύ άριχτο αυτής της σειράς. Κάνοντας ένα άριχτο, ένα κανέστρο, δεν φαίνεται στην αρχή ότι θα βγάλει αυτό το πιεντεπούλ. Στην πορεία όμως, είναι γεωμετρικό το σχέδιο και μας δίνει αυτή την αίσθηση. Ολοκληρώνω και την πίσω σειρά με τα άριχτα, την ανάποδη πλευρά του πλεκτού μου. Στον τελευταίο πόντο τραβάω τη θηλιά μου σε αναμονή και θα συνεχίσω με ό,τι σας έδειξα ως τώρα. Δείτε, ειδικά αν το δούμε από κάτω προς τα πάνω, φαίνεται. Μια πολύ εύκολη πλέξη που δεν έχει πολλαπλάσια, δεν έχει μέτρημα, μονός αριθμός πόντων, μπορείτε να την κάνετε σε ό,τι τσαντάκι θέλετε και σε ό,τι ρούχο θέλετε. Η δική μου πρόταση είναι αυτό το Chanel τσαντάκι, έχω κάνει ένα πάνελ, ένα μακρόστενο κομμάτι, 55 εκατοστά. Έχω τελειώσει με την καλή σειρά, με τα μακριά άριχτα που εναλλάσσονται. Εκεί που αποφάσισα ότι σταματάω, κόβω το ανοιχτό χρωμό νήμα και δεν θα γυρίσω στην πίσω πλευρά, γιατί θέλω από την καλή πλευρά του πλεκτού μου να κάνω την περιμετρική σειρά, τη στεφάνη μου, για να στρώσω το πλεκτό μου. Γωνιακός πόντος και στην ίδια τρυπούλα άλλος ένας για να γυρίσω πλευρά. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί το σχέδιό μας είναι ανά δύο σειρές αλλάζει χρώμα, οπότε σε κάθε χρώμα δύο άριχτα πρέπει να πατήσω. Δύο σειρές έχει η κάθε ρίγα, δύο άριχτα θα κάνω στο κάθε χρώμα. Δύο άριχτα στο μαύρο μου, δύο άριχτα στο ροζ. Σας έχω πει επανειλημμένα ότι όταν κάνουμε την περιμετρική μας σειρά, όσα είναι τα άριχτα στην πρώτη μακριά πλευρά, τόσα πρέπει να γίνει και στην άλλη πλευρά.
για να μην μας στρίψει το πλεκτό μας. Στο συγκεκριμένο είναι πολύ εύκολο βέβαια, γιατί κάνουμε δύο σε κάθε χρώμα, σε κάθε ρίγα, οπότε και από την άλλη πλευρά το ίδιο θα κάνουμε. Πάντα όμως θα μου προσέχετε την περιμετρική σας σειρά, να είναι ίδιοι οι πόντοι, γιατί αλλιώς την ένωση θα στρίψει το πλεκτό. Έφτασα στην κάτω πλευρά, κάνω το γωνιακό μου πόντο και γυρίζω στην από κάτω, στην αρχική μου δηλαδή αλυσίδα, να κάνω και εκεί τα άριχτά μου. Γύρισα και στην άλλη πλευρά. Μέτρησα προσεκτικά να έχω τα ίδια άριχτα και τελειώνω στην πάνω σειρά που χρωστάω τη δεύτερη σειρά με άριχτα για να μου βγει ίδιο το πλεκτό. Έφτασα στο τέλος στο γωνιακό πόντο και θα αφήσω σε αναμονή το νήμα μου βάζοντας ένα ποντοδείκτη για να μην μου ξυλωθεί. Επειδή δεν θέλω να χρησιμοποιώ κόμπους και ενώσεις, το αφήνω έτσι όπως είναι σε αναμονή. Θα το επενδύσω με πλέγμα και με ύφασμα. Και με το νήμα αυτό θα συνεχίσω μετά για να ενώσω τα πλαϊνά μου, για να μην έχω πολλές ενώσεις. Πολύ εύκολα έκοψα ένα κομμάτι πλέγμα όσο ακριβώς είναι το πλεκτό μου κομμάτι, έκοψα μία φόδρα λίγο μεγαλύτερη, θα αγκαλιάσω το πλέγμα μου με τη φόδρα, την πιάνω πρόχειρα με τις καρφίτσες μου και θα πάρω το πλεκτό κομμάτι από την ανάποδη πλευρά, θα βάλω αυτή την επένδυση που έχω ετοιμάσει με πλέγμα και ύφασμα. Και θα το σταθεροποιήσω πάνω στο πλεκτό μου. Πάντα, ποτέ μην ξεκινάτε να ενώσετε το πλέγμα σας ή τη φόδρα σας, αν την έχετε σταθεροποιήσει πρώτα, είτε με κλίψ είτε με καρφίτσες. Το στρώνουμε λοιπόν πολύ όμορφα και ίσια. Ράβουμε. Την επένδυσή μας. Είναι έτοιμο λοιπόν το κομμάτι. Ραμμένο, σταθεροποιημένο. Πάμε λοιπόν στην αναμονή που έχω αφήσει για να ξεκινήσω να βάλω τα πλαϊνά μου. Εγώ έχω έτοιμα πλαϊνά, δερμάτινα, που απλά έκανα την περιμετρική σειρά γύρω-γύρω για να έχω που να πιάσω το πλεκτό μου. Θα σας συμβούλευα να προμηθεύεστε τέτοια, είναι αρκετά οικονομικά τα πλαϊνά και δίνουν πιο σταθερό αποτέλεσμα. Είναι πολύ εύκολο να πλέξουμε τα πλαϊνά μας, αλλά καμιά φορά χρειάζονται και αυτά τα έτοιμα, γιατί κάνουν πιο σταθερή και ίσια την τσάντα μας. Είναι πολύ οικονομικά και δεν είναι μεγάλη επιβάρυνση για τη τσαντούλα μας. Ένωσα λοιπόν γύρω-γύρω με τον τρόπο που σας έχω δείξει πολλές φορές τα πλαϊνά. Συνεχίζω, δεν κόβω το νήμα μου και προχωράω προς το καπάκι κάνοντας γύρω-γύρω άριχτα. Γωνιακός πόντος, τρία άριχτα στον ίδιο πόντο δηλαδή, και συνεχίζω έτσι μέχρι το τέλος από το καπάκι στην άλλη πλευρά που φτάνω για να ενώσω το άλλο μου πλαϊνό. Πολύ εύκολα βρήκα πού θα πατήσω, γιατί είναι τέτοια η πλέξη, ώστε από εκεί που ένωσα αυτό το πλαϊνό, στην ίδια ευθεία έβαλα ένα σημάδι, στη γωνία τράβηξα την ευθεία και έβαλα ένα σημάδι, για να ξέρω
που ξεκινάει από την άλλη πλευρά και να μου βγει ίσιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ εύκολο, είπαμε, γιατί η πλέξη μου είναι με ρίγες. Ό,τι πλέξη και αν έχετε όμως, προσεκτικά θα τραβήξετε την ίδια ευθεία για να μην μπείτε σε λάθος μέρος ξεκινώντας από την άλλη πλευρά. Τότε η τσάντα θα στρίψει. Ξεκινάω λοιπόν και ενώνω και αυτό το πλαϊνό. Εγώ πιάνω πάντα τους δύο εσωτερικούς, τις δύο εσωτερικές κλωστούλες από τις θηλιές μου. Φτάνω μέχρι τη γωνία, προσέχω να πέσει εκεί, μέχρι να φτάσω στην άλλη άκρη που τελειώνει. Αφού λοιπόν την ένωσα, έχω βάλει και κρυκάκι με μία δίχρωμη απλή αλυσίδα, μαύρο με χρυσό. Πριν βάλω το μαγνητάκι μου, θα κάνω μία τελευταία πινελιά, παίρνω το ανοιχτόχρωμο νήμα μου και θα πλέξω αυτή την κοτσίδα που είναι σαν μπλεκτή πάνω στο καπάκι, ξεκινώντας από την άκρη του. Η τελευταία πινελιά λοιπόν, να κάνω και την τσαχπινιά μου στο καπάκι. Μπαίνω και τραβάω το νήμα από την κάτω πλευρά και το βγάζω βουβό για να δημιουργήσω αυτή την κοτσίδα πάνω στο πλεκτό μου. Έφτασα στην άλλη άκρη, έκοψα το νήμα και τώρα τις κλωστές αυτές θα τις στερεώσω με τη βελόνα και είμαι έτοιμη. Θα βάλω το μαγνητάκι μου και όλα είναι στη θέση τους. Αυτή ήταν τόσο απλή και τόσο εύκολη, παρόλα αυτά όμως εντυπωσιακή αυτή η πλέξη. Είναι ένα σχέδιο από μια άλλη εποχή, έρχεται από πολύ παλιά, τώρα είναι πάλι στη μόδα και είναι πάρα πολύ όμορφο, αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μου. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία. Πολλά φιλιά!